προορισμός των Σεραίων και όχι μόνο. Η λίμνη Κερκίνη βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη των Σερών. Έτσι λοιπόν ο κάθε επισκέπτης που έρχεται να επισκεφθεί την πόλη μπορεί να έρθει να δει και την πολύ όμορφη λίμνη. Σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας και προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να επισκεφθεί κανείς τη λίμνη. Κάθε εποχή εδώ έχει την ομορφιά της. Κάθε χωριό που υπάρχει γύρω από τη λίμνη εξυπηρετούν τους επισκέπτες για τις διανυκτερεύσεις τους. Φιλοξενούνται στη λίμνη Κερκίνη για κάποιους μήνες του χρόνου και μάλιστα πολλά από αυτά ανήκουν σε πολύ σπάνια είδη. Η λίμνη Κερκίνη αποτελείται από τα δάκρυα κάποιας μητέρας που έχασε την κόρη της. Διακρίνεται και το όρος Μπέλες, λες και όλες οι μορφιές συγκεντρώθηκαν μαζί. Τεχνητή. Και την έχουν κάνει
Πολύ παλιά. Θυμάστε πόσα χρόνια πριν? Εντάξει, εγώ 40 χρονών είμαι τώρα, δεν θυμάμαι. Και τι θυμάστε, δηλαδή, υπήρχε η λίμνη? Από 12 χρονών είμαι στη λίμνη, υπήρχε η λίμνη. Έρχεστε συχνά εδώ για να ψαρέψετε? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τι αισθάνεστε με το που ψαρεύετε εδώ, χαλαρώνετε? Κοίταξε, είναι η δουλειά μου εδώ αυτή. Α, είστε ψαράς και... επαγγελματίας ψαράς στη λίμνη Κερκίνη. Από 12 χρονών κάνω αυτή τη δουλειά. Τι είδη ψαριών υπάρχουν εδώ? Είναι ο κυπρίνος που το λέμε γρυβάδι εμείς. Υπάρχει ο γουλιανός, το γατόψαρο που λέμε. Έχει το ιταλικό πεταλούδα αυτά. Υπάρχει το πρικί, ένα είδος πέργας πρικί. Τούρνες, ασπρόψαρα, έχει διάφορα. Έχουν αποδοχή από τον κόσμο αυτά, τα αγοράζει ο κόσμος? Όχι, αυτή τη στιγμή παλιά ήταν πολύ πιο καλά. Τώρα δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και πολλά πουλιά, πολλά πτηνά βλέπουμε εδώ. Έχει πάνω από 300 είδη πουλιών στην λίμνη Κερκίνη. Τα οποία άλλα φεύγουν, άλλα έρχονται. Μεταξύ αυτών και κάποια σπάνια είδη μας έχουν πει. Ναι, έχει και σπάνια είδη. Το φαινόμενο της λεθροθυρίας υπάρχει ή έχει... Εδώ στη λίμνη όχι. Όχι. Όχι, στη λίμνη όχι. Αλλά εντάξει, τώρα στα βουνά επάνω εδώ... Εδώ για τη λίμνη ρωτάω. Και κάποιοι πάνε. Mm. Αλλά στη λίμνη όχι. Δεν επιτρέπουμε ούτε εμείς οι ψαράδες, ούτε αυτοί οι οικολόγοι που είναι από διαχείριση λίμνης που λένε. Δεν αφήνει κανένας να κυνηγήσει εδώ τίποτα. Γιατί η λίμνη προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. Υπάρχουν και φύλακες δηλαδή, αλλά υπάρχουν και εμείς οι ψαράδες που αν δούμε κάποιον, δεν γλιτώνει. Για ποιους λόγους θα μπορούσε ένας επισκέπτης να έρθει εδώ? Πρώτον, η λίμνη είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει τα πουλιά. Έχει η φύση γενικά, το βουνό είναι δίπλα. Είναι ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έλα μαζί να φύγουμε, πάμε μακριά στα φώτα τα γιορτίνα. Πρέπει κι εμείς να ζήσουμε για δυο στιγμές, η θλίψη να είναι χαρά. Το θαύμα αυτό δεν κρατάει ποτέ πολύ και είναι γραφτό να χαθούμε από αυτή τη σκηνή. Το θαύμα αυτό δεν κρατάει ποτέ για πολύ και είναι γραφτό να χαθούμε από αυτή τη σκηνή. Για λίγο να ξεχαστεί.